That's Emma. Yes. Changing the world one red carpet dress at a time. I'm trying, Derek. I'm trying. Πρωτοτυπή, πρωτοπορή, προαγιακτιβισμό αλλάζει τα στερεότυπα, δημιουργεί τάσεις υπέρ του πλανήτη, υπέρ του ανθρώπου. Η Emma Watson κατάφερε να γίνει το πρόσωπο της βραδιάς στο κόκκινο χαλί του Met Gala, φορώντας σκουπίδια. Ίδια μιλάει στην κάμερα του CNN για τη δημιουργία του Calvin Klein που κέρδισε τις εντυπώσεις για το περίφημο φόρεμα από ειδικό ύφασμα φτιαγμένο από πλαστικά μπουκάλια. Πρόκειται για αριστούργημα. Έκανα μια επιλογή πέρσι πως θα επέλεγα μόδα από ανακυκλώσιμα υλικά στο κόκκινο χαλί. Η μόδα αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή μόλυνσης νερού στον πλανήτη. Έχει τόσο μεγάλη επίπτωση στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, ώστε δεν μου είναι αρκετό να είναι ένα όμορφο κομμάτι ή μια δημιουργία. Θέλω να ξέρω πως δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο. Το φόρουμ έχει δημιουργηθεί από πλαστικά μπουκάλια, μια τεράστια αιτία μόλυνσης του πλανήτη που επαναπροσδιορίζεται. Προσπαθήσαμε με το στυλίστα μου να δημιουργήσουμε ένα φόρεμα εξετάζοντας διαφορετικά στοιχεία, τα οποία θα ήταν δυνατόν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν ως ρούχα. Το ελπιδοφόρο είναι πως θα ξαναφορέσω το παντελόνι, θα ξαναφορέσω τη φούστα και τον μπούστο. Αυτό είναι το μέλλον της μόδας. Αυτό είναι που μπορεί και θα έπρεπε να κάνει η μόδα, να καινοτομεί. Καταναλωτές υποτιμούν τη δύναμη που έχουν. Όταν αγοράζεις κάτι, θα πρέπει να το φορέσεις πολύ. Αυτό είναι βιώσιμη μόδα. Η μόδα είναι ένα πεδίο που επηρεάζει τη ζωή όλων κάθε μέρα. Δίνεται κανείς κάθε μέρα. Θέλω να δείχνω ωραία, να νιώθω καλά, να κάνω καλό. Αυτό για μένα είναι πολυτέλεια. Trendsetter.